Χαίρετε! Σήμερα θέλω να δείξω μία άσκηση που οι περισσότεροι άντρες που έχουν πάει στρατό θα την έχουν κάνει. Πράγματα από βιώματα που έχουμε από τη ζωή μας, ειδικά από το στρατό, είναι πολύ χρήσιμα. Είναι χρήσιμα και στην προπόνησή μας. Ποια είναι αυτή η άσκηση? Αυτό που είχαμε για καψόνι, το έρπιν, η βάδιση κάτω, δηλαδή να σερνόμαστε στο έδαφος, είναι μια εξαιρετική άσκηση. Γιατί θα δουλέψω πάρα πολύ κορμό, τώρα δεν θα σέρνομαι κάτω, ούτε θα κουμπάω στα γόνατα, θα βρω ένα ολισθηρό έδαφος ή θα βάλω δύο πανάκια. Θα μου πείτε τώρα, θα τα κάνω αυτά μέσα στο γυμναστήριο? Θα τα κάνεις μέσα στο γυμναστήριο. Αν δεν βρεις αίθουσα να μπορείς να τα κάνεις άνετα, θα πας σε μια γωνιά και θα τα κάνεις. Δεν με νοιάζει. Και αυτός είναι, μάλλον θα είναι ένα θέμα του επόμενου βίντεο. Δεν με νοιάζει τι θα πουν οι άλλοι. Με νοιάζει να βγάλω σωστά την προπόνησή μου. Λοιπόν, άρα βρίσκω ένα ολισθηρό έδαφος για να δουλέψω και κορμό και ώμους. Δηλαδή, αντί να κάνω αυτό που κάναμε, που χρησιμοποιούσαμε, μιας και το έδαφος εκεί ήταν κακοτράχαλο συνήθως, χέρια, πόδια για να κινηθώ, τώρα θα βάλω πόδια κάτω στις μύτες για στήριξη και αγκώνες. Αν μας πονάνε οι αγκώνες, το κάνω και απλά καροτσάκι. Και αυτή πολύ καλή άσκηση. Δηλαδή πηγαίνω μπροστά και αντιστρόφως πίσω. Τα πόδια δεν βοηθούν καθόλου. Απλά ακολουθούν μαζί με τον κορμό. Ο κορμός δουλεύει ισομετρικά και στηρίζει όλο το βάρος μας, γιατί τραβάμε με τα χέρια, στην ουσία τραβάμε και σμπρώχνουμε πίσω. Τώρα για αυτούς που δεν έχουν θέμα, θα το κάνουν και με τους αγκώνες. Ακόμη πιο καλό. Και μπρος και πίσω. Δοκιμάστε αυτή την άσκηση. Συνήθως τη βάζω τις ημέρες που έχω ώμους. Σε οποιαδήποτε ποικιλία, μπορεί να είναι και πλάγια, μπορεί να είναι μπροστά, μπορεί να είναι πίσω. Βάλτε τη συμπροπόνησή σας, δουλέψτε κάτι διαφορετικό. Συνδυασμό δηλαδή ώμων μαζί με όλο τον κορμό. Και παράλληλη σκληραγώγηση. Έτσι να θυμηθούμε λίγο και τα παλιά. Ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε. Need to hear